Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Κική από το κανάλι M&D. Κάντε την εγγραφούλα σας στο κανάλι μου, είναι εντελώ δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας, φίλες και φίλοι μου, Survivor All Star και αποκάλυψε το σκάνδαλο ο Γιώργος Λιανός. Βάλανε κάποιοι το χέρι τους από Ελλάδα. Φίλε και φίλοι μου, η κάμερα του πρωινού και του αντένα με παρουσιαστή το Γιώργο Λιάγκα συνάντησε στο αεροδρόμιο το Γιώργο Λιανό κατά την επιστροφή του στον Άγιο Δομήνικο μετά από λίγες μέρες που γύρισε στην Ελλάδα. Ο παρουσιαστής πήρε τα παιδιά του και πήγε στην Δομινικανή Δημοκρατία για να περάσουν μαζί με τα παιδιά του τις ημέρες των γιορτών. Ο δημοσιογράφος λοιπόν τον ρώτησε τόσο για την καθημερινότητά του, όσο και για το Survivor All Star, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργήσει μεγάλα σκάνδαλα εξαιτίας της συμπεριφορά των παικτών. Ήρθα να πάρω τα παιδιά για λίγες μέρες και πάμε πίσω να κάνουμε γιορτές. Είναι έτοιμοι να με ξανακάνουν, είπε. Να με ξεκάνουν, συγγνώμη. Και με το καλό, αν κάποια στιγμή προλάβω, θα ξανακατεύω, ανέφερε αρχικά, λίγο μετά την ανάρτηση που είχε κάνει για τις διακοπές με τα παιδιά του. Στη συνέχεια, σχετικά με το All Star Survivor και τα όσα έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα με τις αποβολές των παικτών που παραβίασαν κανονισμούς, είπε «Νομίζω κατακτήσαμε άλλη μία πρωτιά». Δεν θα κρυφτώ από το δάχτυλό μου. Νομίζω οι Έλληνες για άλλη μία φορά πρώτη στη λαμογιά, πρώτη στη διαφθορά. Ξέραμε ότι οι ξέρουν τα κατατόπια, ξέρουν τα λιμέρια, αλλά δεν ξέραμε ότι θα φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο. Βάλαν βέβαια και κάποιοι το χεράκι τους από την Ελλάδα. Για κάποιους που δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα από τηλεόραση, ίσως να τους φαίνεται χαμηλή για κάποιους που δουλεύουν στην τηλεόραση ξέρουν ποιος είναι ο ανταγωνισμός φέτος, πόσα project υπάρχουν και πώς μοιράζεται η πίτη της τηλεθέασης του All Star και συγκεκριμένα το Survivor έχει σταθεί περίφημα. Είναι ένα project που ανεβάζει και το μέσο όρο του καναλιού. Παρά τον πόλεμο που δέχεται, τα λάθη που έχουν γίνει ανέφερε στο τέλος για τις πόνδες που γίνονται αναφέροντας πως το reality επιβίωσης σημειώνει χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Μη φύγει κανείς.